Γεια σε όλους, Άρης, Hardware Busters. Μετά από ένα τρίωρο μαθηματάκι που έχω για το NBA, είπα να κάνουμε ένα βίντεο. Ναι, τόσο πολύ κέφι και διάθεση είχα. Λοιπόν, αυτό το βίντεο είναι για όλους εσάς που σκεφτόσατε να βαθμίσετε το φορτικό σας αυτή την εποχή. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, η πιο ψαγμένη από σας ίσως κάτι να έχετε μυριστεί, να πάρετε χαμπάρι. Επίκειται μια μεγάλη αλλαγή στους connectors για τις κάρτες γραφικών. Είναι το PCI Express 5 που αφορά τις κάρτες γραφικών και είναι και το επερχόμενο ATX πρωτόκολλο της Intel το 3, το οποίο θα το δούμε λίγαν συντόμως. Βέβαια μην περιμένετε να βγει στο κοινό, δεν ξέρω αν θα το βγάλω στο κοινό, αλλά στο παρασκήνιο για τους κατασκευαστές. Λοιπόν, τι γίνεται, έχετε εσείς ένα τροφοδοτικάκι τώρα 1000, 1200, 1500, 750, ό,τι να είναι. Οι κάρτες γραφικών, εκτός από τις Nvidia, τις Reference που σπούν 12 πίνα, έχουν 6 συν 2 pin PCI Express Connectors πάνω στην κάρτα, σωστά. Λοιπόν, πείτε ότι εσείς αγοράζετε ένα τροφοδοτικό τώρα, στάζετε 150, 200, 250, 300 ευρώ. Το καλοκαίρι που θα έρθουν πρώτα ο Θεός οι καινούργιες κάρτες γραφικών, δεν θα είναι συμβατό το φωτικό σας με αυτές. Μεγάλο φέιλε. Φυσικά αυτό δεν θα δείτε κάπου να σας το λέει κάποιος, γιατί τι θα γίνει όλο το στόκ των φωτικών που υπάρχει τώρα. Απ' την άλλη κάποιος μπορεί να πει, εντάξει ρε φίλε, εδώ οι κάρτες γραφικών είναι τωρινές και δεν βρίσκω τίποτα. Όταν θα βγουν οι καινούργιες θα είναι super πανάκριβες, ακόμα πιο ακριβές από τις υπάρχουσες, και πού θα ψαχτώ τώρα μέχρι να βρω κάρτα γραφικών, μέχρι να την πάω, θα περάσω κάποιο διάστημα. Εντάξει, αλλά το τροφοδοτικό δεν το παίρνεις για 6 μήνες και ένα χρόνο. Συνήθως το παίρνεις με ορίζοντα τριετίας, υπό πενταετίας και παραπάνω για μερικούς. Οπότε είναι ένα μεγάλο θέμα. Οι καινούργιες κάρτες γραφικών εδώ πέρα λέει, στο Tom's Hardware που έχω εδώ πέρα, μας είπαν 12 pin γράφουν αυτοί. Δεν θα είναι 12 pin φυσικά. 12 συν 4 pin θα είναι. Η Asus έβγαλε τα ROG 32, τα οποία τα έχω και εγώ στο εργαστήριο, με 12 πίνα, γιατί δεν έχει γίνει finalize ακόμα το 12 συν 4 pin connectors, ο οποίος λέγεται 12VHPWR high power, δηλαδή 12 volt high power connector. Σε αυτόν τώρα το κονεκτοράκο, τι γίνεται εδώ πέρα σε σχέση με τα, τι κάνουν τα 4 pin τα επιπλέον. Δεν δίνουν τα 4 τα pin τα επιπλέον ρεύμα, αλλά είναι sense wires, είναι αυτά τα μικρά, είναι κάποια μικρά πινάκια κάτω από τον κονέκτορα. Λοιπόν, αυτά δεν δίνουν, δεν έχουν καμιά δουλειά με το ρεύμα, απλά παρέχουν sense κονεκτοράκια, και τα λέμε εδώ στο σχήμα που έχει κάνει ο Eagles Lab, το βλέπετε καλύτερα. Τα 4 κάτω είναι τα πινάκια. Αναλόγως την κάρτα γραφικών, το τροφοδοτικό θα διαισθάνεται πόση ισχύ απαιτεί η συγκεκριμένη. 600 W, 450, 300 ή 150. Τώρα, αν εσείς συνδέσετε ένα απλό 12-πινο, όπως βλέπετε εδώ πέρα, μπορεί να μπει το απλό το 12-πινο, αλλά δεν θα έχετε τα 600 W full. Όταν δεν υπάρχει sense wire, θα περιορίζεται στα 150 W από ό,τι λέγεται. Οπότε μπορείτε να αγοράσετε εσείς μια πανάκριβη 40-90, να τραβάει 600 W άντερά της και να είναι περιορισμένη στα 150. Οπότε, όπως είναι φυσικό, δεν θα λάβετε τίποτα από την απόδοση για την οποία πληρώσατε. Περιμένω φυσικά να βγουν κάποιες μόντες, κάποιες μαγκές, να βγάλουν τετράπινα plugs, κάτι δηλαδή για να μπορείς να πειράξεις. Δεν ξέρει κανείς τίποτα. Και αυτό εννοείται ότι πρέπει να έχετε 12-πινο τουλάχιστον κονέκτορα, που μέχρι τη στιγμή στα μοναδικά τροφοδοτικά που έρχονται με 12-πινο κονέκτορα είναι τα Asus, τα ROG, τα 2 και το Silverstone, το Hila, το 2050. Δεν έχει κανένα άλλο τροφοδοτικό μέχρι τη στιγμή, δεν δίνει 12-πινο. Και το θέμα τι είναι, πείτε ότι εσείς αγοράζετε ένα 12-πινο. Συνοπείτε ότι αγοράζετε ένα τροφοδοτικό. Αν δεν έχει 12-πινο, θα πρέπει ο κατασκευαστής κάποια στιγμή να σας δώσει δυνατότητα να το πάρετε αυτό. Η Seasonic, από όσο ξέρω, το κάνει αυτό, δίνει, έχει δώσει 12-πινους connectors,
Αλλά όπως σας είπα, είναι το πρόβλημα της συμβατότητας με τα αυτά τα πλαγάκια και τα τέσσερα από κάτω, το οποίο δεν ξέρουμε τι θα γίνει μέχρι στιγμής. Δεν έχει κανείς με δουλειά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα τα χρειάζονται κάτι γραφικό. Το αν θα βγουν κάποιοι vendors και θα γνωρίσουν την Nvidia, θα γνωρίσουν την Intel και θα πούν εγώ δεν με ενδιαφέρει, θα βγάλω δεκάπνο, μόνο δεν νομίζω. Ακούγεται... είναι σίγουρο ότι η 3090 Ti που θα βγει σε λίγο καιρό θα έχει και αυτή 12 pin τουλάχιστον. Κάτι δεν υπάρχει περίπτωση να έχει 12 συν 4, η προσωπική μου άποψη, παιδιά, είναι αυτή, εκτός και αν την καθυστερήσουν, γιατί ακόμα δεν έχει γίνει finalize το καινούριο ATX specification. Θα γίνει finalize μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2022. Οπότε το σίγουρο είναι ότι θα έχει 12 πιν. Τώρα τα συν 4 για μένα είναι χλωμό. Όπως και να έχει, επίσης δεν έλεγα να επενδύσω να αγοράσω την 3090 την Ti για δοκιμές. Δεν θα επενδύσω σε αυτήν, γιατί πολύ σύντομα θα βγει η επόμενη γενιά 100 γραφικών της Nvidia, η 40 σειρά. Οπότε και θα γίνει εκεί της κακομοίρας. Θα πάρεις μια... Δηλαδή αν πάρεις την 3090 Ti τώρα θα στάξεις 3.500 πόσο θα κάνει και πού φτάσαμε. Λες και αγοράζουμε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο για μια κάρτα γραφικών. Τέλος πάντων. Και σε 3-4 μήνες αυτή η κάρτα θα είναι obsolete πια. Δεν θα είναι για τίποτα. Δεν θα είναι για τίποτα. Θα σπαστείς άσχημα, δώσεις 3.500 και σε 3-4 μήνες σου βγάλουν οι άλλοι τη 40-70 ας πούμε και να την πατάει κάτω. Την 3090 Ti τη δικιά σου. Δεν συζητάμε τώρα για τσιπιδόσεις που θα έχει 40-90. Το θέμα είναι πολύ μεγάλη αλλαγή, οπότε προσοχή, αν σκεφτόσαστε να επενδύσετε σε το φορτωτικό, τώρα αν δεν σας ενδιαφέρει αύριο μεθαύριο να κυνηγήσετε τις καινούργιες κάρτες γραφικών, που δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό, παιδιά, γιατί θα βγουν 4090, θα βγουν 4070, θα βγουν 4060, δηλαδή κάποια στιγμή θα φύγει και κάποια κάρτα. Τέλος πάντων, είναι ένα πρόβλημα αυτό και το πιο σημαντικό τώρα, εδώ φτάνουμε στο ριζουμέ, δεν είναι τα 12 συν 4 πιν, αυτά είναι τα εύκολα. Το 12-πινο, παίρνεις 2 PCI Express 8-πινα, 6-2 pin, τα ρίχνεις ένα 12-πινο και λες εντάξει έκανα δουλειά, όπως κάνουν τώρα όλοι οι κατασκευαστές που βγάλαν καλώδια 12-πινα για τις Nvidia, τις Reference. Τα 4 pin του Sense, πες άντε θα βάλεις ένα plug, ειδικά εμείς οι Έλληνες είμαστε στην πατέντα full, κάτι θα το κάνεις από εδώ, από εκεί, θα τα φέρεις ισχύα. Το θέμα είναι οι απαιτήσεις που έχουν. Ακούγονται 600 W για τις καινούργιες κάρτες γραφικών και δεν είναι τα 600 W απλά. Είναι sustained 600 W, δηλαδή πρέπει να τα δίνει συνέχεια. Λένε κάτι, το εδώ κρατηθείτε, για peak μέχρι 1800. Δηλαδή, παίρνεις μια 4090 Ti που είναι 600 W και το τοφορτικό σου πρέπει να μπορεί να δώσει έστω και για κάποια... δεν θα πω μιλισεκόντς, είναι πολύ, νανοσεκόντς θα έλεγα, πικ μέχρι και 1800 αναβαστά χωρίς να κλείνει. Κουφό, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό, αν προσθέσεις άλλα 300 W για τον επεξεργαστή, για τέτοια κάρτα γραφικών, βάλεις και τα πικ του επεξεργαστή, βάλεις και τα υπόλοιπα, η σούμα βγάζει, παιδιά, κρατηθείτε, γύρω στα 2.500-2.600 W, πρέπει το τοφορτικό να βαστάει power spikes, δηλαδή απότομα φορτία, να μην κλείνει. Αυτό σημαίνει πρακτικά, δηλαδή, ότι για ένα 12 συν 4 pin full, 600 W, δηλαδή, που δεν είναι 600, είναι παραπάνω, άμα βάλετε το κάθε pin, τα 6 pins μπορεί να δώσουμε μέχρι και 9,2 ampere και είναι παραπάνω, τώρα δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό, γιατί τα ampere υπολογίζονται βάσει των volt και όλοι λένε τα υπολογίζουν βάσει το 12 volt, δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό, μην με ζωρίζετε. Σας λέω, θα δουν πολύ μεγάλες αλλαγές και γι' αυτό είπα να κάνω το βίντεο στα ελληνικά, δεν θέλω να το κάνω στα αγγλικά γιατί θα με πρίξουνε. Αλλάξουνε πάρα πολλά. Οπότε, στο ζήτημα, 600 W το πιν αυτό, ένα πινάκι, 12 συν 4. Βάλτε και το επεξεργαστές ιστορίες αυτά. Πρακτικά θες ένα 1500, κάπου εκεί το φορτωτικό, το οποίο 1300-1500 να μπορεί να αντέχει μέχρι και περίπου 2.500 W peak power spikes. Δηλαδή, αν είσαι το Θεό σου. Θα ήθελα πολύ να δω
πώς θα γίνει αυτό χωρίς να τα τεινάζει το φωτικό. Γι' αυτό έπιασε VGA και μου βγάζει τώρα το, στα καινούργια της, τα GX και PX, software και hardware OPP, Overpowered Protection, το οποίο το ένα πιάνει πιο χαμηλά, 125-130% για milliseconds, και το άλλο πιάνει πιο πάνω, 135-140, για nanoseconds, για τα power spikes αυτά. Κάτι παρόμοιο θα γίνει, οδηγούμαστε δηλαδή να, για digital κυκλώματα πια στα τοφοδοτικά, γιατί δεν μπορεί ένας αναλογικός controller να τα κάνει, να τα προσφέρει όλα αυτά. Γι' αυτό και η VGA έχει το hardware OPP, το οποίο είναι από αναλογικό controller, και το software που είναι από ένα MCU που έχουν εγκαταστήσει στη πλατφόρμα που χρησιμοποιούν από τη Seasonic. Θα γίνεις κακομοίρας. Οπότε, κατακλείδι, αν θέλετε να αγοράσετε το φοδοτικό, αν δεν κεγόσαστε, περιμένετε να δούμε τι θα γίνει μέχρι το καλοκαίρι. Τώρα, λόγω COVID, λόγω ότι εσύ κάνεις πλάνα και ο Θεός από πάνω γελάει, δεν ξέρεις πώς θα τα φέρει η κατάσταση, αλλά σας λέω από σίγουρες πηγές, το Intel ATX Spec μέχρι τέλος 2022 περιμένουμε να υλοποιηθεί. Θα βγουν όπως και να έχει κάρτες γραφικών. Με τα υπάρχοντα τροφοδοτικά δεν θα υπάρχει συμβατότητα μέχρι στιγμής, από ό,τι λένε, με αυτές τις κάρτες γραφικών. Θα γίνει της κακομοίρας. Ο κόσμος θα πέσει με τα μούτρα να αγοράζει και τροφοδοτικά. Όποιος θέλει τουλάχιστον έτσι κάρτες γραφικών τις καινούργιες. Θα δουν τα πάνω κάτω. Εκεί που δεν είχαμε καμία αλλαγή για πάρα πολλά χρόνια σε κονέκτορες, σε όλα αυτά, μας τα έκανε Intel και το PCI SIG SIG, ο οργανισμός, μας φέραν τα πάνω κάτω. Το πανηγύρι ξεκίνησε από την Nvidia που πήγε με το 12-πινο, πήγε να το περάσει, δεν της έκατσε, της προσθέσαν και τα άλλα τα 4 τα πινάκια. Τέλος πάντων, πάντως μέχρι ένα βαθμό τη δουλειά που ήθελε να κάνει την έκανε. Αυτά, θα δούμε. Κανείς μας δεν είναι απόλυτα σίγουρος τι θα μας φέρει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουμε 12 συν 4 πίν, οπότε τα υπάρχοντα του φωτικά δεν θα δουλεύουν. Χαρά σε Ευαγγέλια δηλαδή, σε εταιρείες που πουλάνε το φωτοδυτικά και σε εμάς τους reviewer, και θα επανέλθουν στη μόδα τα πολύ δυνατά το φωτοδυτικά. Θα λες 1000W πια και δεν θα είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Αυτά, αν έχετε απορίες, παιδες, αφήστε τις στο comment sections. Στα σχόλια, κάντε κανένα subscribe στο κανάλι, γιατί τελευταία καλά πάμε, ήταν το Black Friday, αλλά θέλω να πάμε πολύ καλύτερα, θέλω να ξεπεράσουμε κάθε μήνα, να έχουμε πάνω, να φτάσουμε 2.000-3.000 καινούργιες συνδρομητές το κάθε μήνα. Γίνεται, μπορείτε να βοηθήσετε, εδώ σας θέλω. Και share τα βίντεο, να μαθαίνει ο κόσμος τι παίζει δεξιά-αριστερά. Αυτά που σας λέω εδώ πέρα δεν θα τα βρείτε κάπου αλλού, ειδικά στον ελληνικό χώρο, γιατί τα μαθαίνουμε από πηγές που έχουν άκρες πολύ λίγοι, και γι' αυτό το συγκεκριμένο βίντεο δεν θέλω να το κάνω στα αγγλικά για να μην γίνει της κακομοίρας. Λοιπόν, αυτά, πολλά είπα. Γεια, τα λέμε.